πολιτικό blog για σένα που δεν αδιαφορείς για τα κοινά. Βασικά θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο στη μερίδα των μεταναστών. Διάβασα πως είστε υπέρ της γρήγορης σύνταξης των μεταναστών. Θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό. Πιστεύω ότι οι μετανάστες έχουν δώσει μια νέα πολύ στενική εικόνα για τα τελευταία 10-15 χρόνια. Και ότι γενικά τα έχουμε πάει καλά ως χώρα στην ενσωμάτωση των μεταναστών στην κοινωνία. Σε σχέση με το τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Οι μετανάστες σήμερα κάνουν δουλειές που πολλοί Έλληνες δεν θέλουν να τις κάνουν. Συνεισφέρουν στο ασφαλιστικό σύστημα, είναι νέοι άνθρωποι. Φέρνουν μαζί τους μια φρασκάδα και ένα όραμα για διάκριση. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα αναζωογονητικό και καλό για την κοινωνία. Βέβαια, κάθε κοινωνία έχει μια αντοχή στο πόσο μεταναστών μπορεί να αποδοθήσει. Και υποψιάζομαι ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πια όπου ο αριθμός των μεταναστών έχει αρχίσει και ισορροπεί. Αλλά αυτό ήδη είναι ομαρά που καθορίζει. Μεταναστέ άνθρωποι γιατί δεν θα είναι δουλειές. Αν δεν υπάρχουν δουλειές που μπορούν να τις κάνουν, δεν θα έχουν. Ήδη η αγορά θα το καθορίσει. Αλλά το να ενσωματώσουμε αυτούς τους μετανάστες με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο στην ελληνική κοινωνία, να μην τους αφήσουμε να γετοποιούνται, αλλά να τους κάνουμε Έλληνες. Να αγαπούν αυτόν τον τόπο, όπως οι πιο πολλοί γίνονται και θέλουν να γίνουν τελικά, ειδικά τα παιδιά τους. Μόνο καλό μπορεί να κάνει στην Ελλάδα. Δουλεύουμε τι γίνεται σε άλλες χώρες ευρωπαϊκές που δεν έχουν δυστυχώς δεν τα έχουν μεταφέρει πολύ καλά. Η επόμενη ερώτηση μου κάνει σχετικά με τα παιδιά των μετανάστων, τα οποία γεννούνται εδώ και προφανώς λόγω καταγωγής αντιμετωπίζουν κάποια διέξοδο. Έχετε κάνει κάποια κίνηση εσείς? Αυτή τη στιγμή το ελληνικό κράτος και η ελληνική εκπαίδευση παρέχει δωρεάν υγεία, δωρεάν παιδεία στους μετανάστες, στα παιδιά τους, με πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα να γίνουν Έλληνες υπήκοοι. Είμαστε σε ένα καλό δρόμο εκεί. Νομίζω ότι πολλά ζητήματα έχουν να κάνουν με προκαταλήψεις. Κυρίως με δυνατότητα να πούμε και στους μετανάστες και στα παιδιά τους ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα ίσων ευκαιριών. Και αν δουλέψει κάποιος και είναι άξιος, θα πάει μπροστά άσχετα με το αν πρόκειται από την Ελλάδα ή από την Αλβανία ή από την Γεωργία ή από την Βουλγαρία. Όχι, βασικά δεν ξέρω. Νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, δεν ξέρω αν έχει λυθεί αυτό, ότι τα παιδιά που γεννιούνται εδώ δεν θέλονται Έλληνες, αλλά μπορούν να πάρουν και χαρτιά, δηλαδή για παραμονή, α πούμε, εύκολα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτά τα προβλήματα λύνονται και θα πρέπει να λυθούν. Εγώ με τη άποψη ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο χαλαροί στη χωρί τη ελληνική επικότητα. Είναι αυστηρή η ελληνικότητα. Ακόμα και με λογική αυτό, αλλά σε αυτό το νομίζω τώρα χωρί να γίνουμε πολύ χαλαροί, θα πρέπει κάπω να το κάνουμε πιο εύκολα. Σχετικά τώρα με το θέμα των νέων τεχνολογιών, έχουμε δει ότι εσείς έχετε ένα συχνά ενημερωμένο site, λίγα πλήρω. Και θέλω να μου πείτε γενικότερα πώς βλέπετε όλη αυτή την επανάσταση και τα blog. Για μένα είναι ένα άλλο κόσμο. Και εγώ προσωπικά προσπαθώ το site να είναι πάρα πολύ ενημερωμένο. Οτιδήποτε λέω δημόσια ανεβαίνει ταυτόχρονα στο site μου, ώστε να υπάρχει μια πλήρη καταγραφή όλων των δημόσιων τοποθετήσεών μου. Και αυτό πιστεύω ότι επιβάλλει η αρχή τη διαφάνεια και είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο το διαδίκτυο για την πολιτική επικοινωνία. Παντελώς αναξιοποιείται από τους πιο πολλούς Έλληνες πολιτικούς. Στα δε blogs αναπτύσσεται ένας παράλληλος δυναμικός διάλογος, ο οποίος για μένα θεωρώ ότι είναι πολύ πιο αναζωογονητικός από αυτό το οποίο βλέπω στην ελληνική τηλεόραση. Η οποία πιστεύω ακράδαντα ότι κινείται σε μια κατεύθυνση τελείως εσφαλμένη και δεν εκπροσωπεί τις πιο ενδιαφέρουσες απόψεις της ελληνικής κοινωνίας. Το ίντερνετ και τα blogs το κάνουν με πολύ ζωντανό τρόπο. Εγώ προσπαθώ όσο μπορώ να παρακολουθώ και να συμμετέχω και πιστεύω πάρα πολύ στο ίντερνετ ως ένα σύγχρονο εργαλείο πολιτικής επικοινωνίας. Πιστεύω δηλαδή ότι δεν απέχει πολύ ο χρόνος όπου όλοι μας θα μπορούμε να έχουμε τα δικά μας δίκτυα επικοινωνίας, τα δικά μας κανάλια όταν το πρόβλημα θα έρθει και θα είναι πια ο κανόνας και όχι εξαίρεση και οι ταχύτητες θα αυξάνονται είτε από κινητό είτε από σταθερά δίκτυα, θα μπορεί ο πολιτικός να έχει το δικό του κανάλι. Και όποιος θέλει να τον βλέπει. Αν δεν ενδιαφέρουν τα πράγματα, δεν το ακούνε. Αν δεν σε αφλαμάρε, δεν το ακούνε. Αλλά ο ίδιος θα επιλέγει την προβολή και δεν θα χρειάζεται να επανέλθει το φίλτρο κανενός καναλιού για να μπορέσει να μιλήσει σε αυτούς που θέλουν να τον ακούσουν. Αυτό είναι μια επανάσταση. Και όποιος δεν τον βλέπει, είναι στραβός. Θα ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχουν ήδη πολιτικοί της ομάδας βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έχουν κάποιο πολιτικό ημερολόγιο και έχουν ανοίξει διάλογο με τους πολίτες. Εσείς είδετε στο πρόγραμμα σας να κάνετε? Εγώ δεν το έχω κάνει αυτό. Και δεν το έχω κάνει διότι δεν είχα τον χρόνο μέχρι στιγμή να το κάνω καλά. Διότι αν δεν το κάνω, θα πρέπει να γράφω τακτικά. Συμμετέχω που και που σε άλλα blogs. Θα το κάνω και εγώ κάποια στιγμή όταν διαπιστώσω ότι έχω τον χρόνο.
Προς το παρόν ετοιμάζω μια δραστική αναβάθμιση της ιστοσελίδας μου, αλλά αυτό είναι λίγο έκπληξη, οπότε ήταν μια έτοιμη θα τη δείτε και θα κάνω αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά τα κρατώ προς το παρόν ολίγο μυστικά μέχρι να τα δείτε. Οκ, εντάξει. Τώρα για να κλείσουμε τώρα θα κάνω δύο ερωτήσεις. Ήδη αναφέρατε ότι το έχετε δει το blog μας. Πώς σας φαίνεται, δηλαδή γενικώς αυτή την ερώτηση την κάνουμε σε κάθε συνέντευξη. Να το έλεγε στον υπολογιστή που ανοιγμένο τώρα που μιλάμε. Έχει ωραία γραφικά, είναι ζωντανό, ανανεώνεται συχνά και ο κόσμος μπαίνει και εκφράζει απόψεις. Το blog είναι ένα άθροισμα συμμετοχής. Να μπορέσεις να δώσεις ένα ωραίο interface και τους σωστούς διάλογους να ενθαρρύνεις τον άλλο να γράψει ένα πρώτο πράγμα. Γιατί λογικώς αυτό κάνει και το παραπάνω. Οπότε εγώ σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε σε αυτή την καλή δουλειά. Και για μας είναι πολύ φρέσκο να το διαβάσουμε. Okay, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Και ήδη είπατε ότι περιμένουμε μια ανανέωση, μια έκπληξη για το site. Τι άλλο να περιμένουμε από τη δουλειά των Μητσοτάκη στο προσεχές μέλλον. Το πολύ προσεχές, γιατί γενικώς ένας πολιτικός που έχει πολλά προγράμματα. Μια πολύ ζωντανή και ενδιαφέρουσα προεκλογική καμπάνια. Γιατί πηγαίνουμε προς εκλογές με τον άλλον τρόπο. Οπότε νομίζω ότι ούτε σε όλοι παίρνουμε σε αυτούς τους ρυθμούς. Και πιστεύω ότι θα μπορέσω να κάνω και μέσω του διαδικτύου ενδιαφέροντα πράγματα στο κομμάτι της πολιτικής επικοινωνίας. Και θα μπορέσω κυρίως να κάνω αυτό που θέλω, να δώσω την ευκαιρία για να κλείσουμε από το που ξεκινήσαμε, να δώσω την ευκαιρία στον πολίτη να γνωρίσει τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, να, όχι μέσω προκαταλήψεις και φίλτρα, να γνωρίσει και να κρίνει τις απόψεις. Δεν με νοιάζει αν θα συμφωνήσει, αν θα διαφωνήσει, αλλά να κρίνει αυτό το τελέ. Και όχι για μια γενική εικόνα την οποία μπορεί να έχει σχηματίσει για εμένα, είτε θετική είτε αρνητική. Και αυτό μέσω του ίντερνετ μπορούμε να το κάνουμε πολύ, πολύ καλά και πολύ ζωντανά. Να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχαριστήσω διπλά και αλλά γιατί μου κάνετε την τιμή να σας φιλοξενήσω στο blog. Ναι. Εγώ σας ευχαριστώ και στο επανειδή. Περιμένουμε τη γνώμη σας. Ελπίζω να τα πούμε σύντομα.